Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα τελέστηκε σήμερα το πρωί στην Κοζάνη ο αγιασμός των υδάτων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κύριο Παύλο. Ο εορτασμός των Θεοφανιών πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία, παρουσία εκατοντάδων πιστών και με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος σε φανερώθη προσκύνηση. Οι εκδηλώσεις των φώτων ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Για μας που μάθαμε καλά γράμματα κάποτε, έχει εκεί το ρήμα έχω με ευκτική που λέει έχει εν προσαγιασμών οίκων
προσπάσαν επιτίδιον ωφέλεια. Ήρθε, λέει, να το κρατάμε και στις ώρες της ανάγκης, σε μια ασθένεια ξαφνική, σε κάποια φαινόμενα της φύσεως, να το κατεβάζουμε από το εικόνισμα με ευλάβεια και να αγιάζουμε. Και όχι, έκλεισε η μέρα των Θεοφανίων, 12 η ώρα το βράδυ, λέει, πρέπει να εξαφανιστεί από το σπίτι. Τι ωραία! Να μην έχουμε και να μην θέλουμε να κρατάμε τα όπλα, τα πνευματικά, που είναι εναντίον του διαβόλου και της αμαρτίας. Εγώ θα τα λέω. Όσο ο Θεός θα με έχει ακμαίων, θα τα λέω. Για να μην με ελέγξει εν ημέρα κρίσεως επάνω ο Κύριος, γιατί δεν τα έλεγα. Εγώ θα τα λέω. Και ο έχων ότα ακούει, ακούε το. Είναι η στιγμή που ο Μητροπολίτης κύριος Παύλος ρίχνει το σταυρό στη λίμνη Πολυφήτου και δεν είναι λίγοι εκείνοι τολμηροί που βουτούν στα παγωμένα νερά. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, και πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν κατακλείσει την περιοχή του ναυτικού ομίλου στα Σέρβια, προκειμένου να δουν από κοντά τον καθαγιασμό των υδάτων. Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η θρησία τον εφανερώ. Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώτη προσκύνηση. Ο γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η χάρη του Τριαδικού Θεού να μας σκεπάζει όλους. Θα μας φωτίζει εις πάνε έργων αγαθών. Συγχαίρω τα παιδιά μας που και αυτή τη χρονιά έπεσαν μέσα στα παγωμένα νερά. Αυτό όμως δείχνει όχι απλώς ένα καθεστώς ή μια ευγένεια, αλλά την πίστη που έχουν βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Έπιασαν το σταυρό, τον εισπάστησαν, έκαναν το σταυρό τους. Αυτός είναι ο Έλληνας διαχρονικά.
Θεωρώ ότι ο αγιασμό των υδάτων είναι κάτι που θα πρέπει να κάνουμε όλοι και να βουτάμε στην νερά, να πάρουμε τον αγιασμό και να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Αυτά νομίζω ότι είναι, πρέπει να το δοκιμάσουν πολλά άτομα. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Μπορεί να έχει λίγο κρύο, αλλά είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αγάπη. Είμαστε πολύ τυχεροί που σήμερα ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Απολαύσανε και οι αθλητές και εμείς και ο κόσμος όλος τη θέα της λίμνης. Είχαμε και την τύχη να ευλογήσει πάλι τα νερά και το σταυρό ο Μητροπολίτης μας. Και εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι σημαδιακή για τον τόπο, η καινούργια χρονιά να είναι κάτι πολύ καλύτερο για το Δήμο και για την Ελλάδα ολόκληρη. Γι' αυτό εμείς κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και τα πράγματα θα τα πάνε καλά παρά τις όποιες δυσκολίες. Θέλω να παρακαλέσω τώρα κατά σειρά, όπως θα αναφωνώ τα ονόματα, να δώσουμε ένα μικρό αναμνηστικό στα παιδιά μας. Λοιπόν, το πρώτο θα το δώσω εγώ. Έλα παλικάρι, να ζήσεις. Ο Θεός μαζί σου. Ο κύριος Δήμαρχος Σερβίων. Δώστε εκεί, στην κοπελιά μας. Πάντα επιτυχίες, Τώρα πώς πάμε. Οι κύριοι βουλευτές. Πώς πάμε. Κάπα, λάμπτα, μη. Πού είναι. Ελάτε. Εγώ είμαι το μη. Το μη. Δώστε σε ένα από τα παιδιά. Να είστε καλά. Το νι. Έλα. Πόσα παιδιά έχουμε. Πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κι άλλον. Α, εδώ. Λοιπόν, έλα. Ποιο παλικάρι. Έχουμε άλλους που έπεσαν. Όχι. Χρόνια πολλά σε όλους. Αμήν. Να ζήσετε. Για του χρόνου. Άριας Ιάτιστας, η κορυφαία πολιτιστική συνάντηση του Δήμου Βοΐου. Το Μπουμπουσαριών αναβιώνει εδώ και εκατοντάδες χρόνια στην περιοχή. Το πατροπαράδοτο έθιμο του Μπουμπουσαριών αναβιώνει την ημέρα των φώτων, όπου το μεσημέρι παρέες των μεταφιεσμένων συγκεντρώνονται στην πλατεία Γεράνια. Από εκεί ξεκινάει η μεγάλη παρέλαση. Τα καλικαντζαράκια από το πρώτο δημοτικό σχολείο βρίσκονται ανάμεσά μας. Λίγος καιρός τους μένει. Διασκέδασης, γιατί από αύριο θα πάνε πάλι να πριονίσουν το δέντρο της γης. Χρόνια σας πολλά! Καλά, χρόνια πολλά! Ο Τρικλοπόδης, ο Κουψαχίλης. Η Πίτσινα, η Θούμινα, η Κόλινα, η Τζίκινα, η Κινιάκινα. Σας ευχαριστώ.
κόψουν το εικάς, θα μας διαβάσει του παπάς. Μας δώσατε μέρισμα, Γιάννη. Με το μέρισμα το κοινωνικό, φανερώθηκε το τεχνό μουσικό. Να μιλήσουμε τα κοινωνικά κατάνζανση του Ναγιά. Τα μικρά δεν πήγαν γάλα, του ήρθαν στο κρασί. Παναγιώτη, που λείπεις και φούσκωσες, πρίσκες βλέπω, να κάνεις λίγο δίαιτα με τα γιορτές. Αυτό τώρα τι είναι, καινούρια μάρκα κρασί, ποιος την έβγαλε? Λοιπόν, αυτό είναι κρασί που το πίνει τα μικρά. Έχει λίγο παρακάτω αλκοόλ, τα άλλα έχουν 13, αυτό έχει 12,5. Είναι για τα μικρά τα μάμ. Τρανεύουν γερά τα μικρά. Τρανεύουν, λέει, δεν βλέπεις. Έλα, του γάλα δεν το βλέπω να το τσούλι. Έτσι πιαραγόνα διάφορα. Άλλη Μαρία μου το καλό, να χορέψουμε τον χρόνο. Μακρά του γάλα. Πιέ, κορίτσι μισή. Κοίταξε πόσο ήσυχο είναι τώρα που είναι στο μπουκάλι. Άμα σέφτει στο στομάχι, άντε ρε και ρηθεί και αγρέβ. Άλλους η Κανάτα το έχει, άλλους η κουτάλια που είσαι, όπου βρήκαν το έβαλαν. Άλλους η πύρα. Κρασί έβγαλες. Πύρα του κάνει κρασί. Μα άμα πιες παραπιες, είναι καλό αυτό, ναι. Να χατλιά. Αχα, αξάμονη λίγο. Για τσάκουσε, πιο μπαμπάτσια. Μας μαζουχτεί. Εκεί τι σε έκαμε? Δεν μ' αφήνει να πάω στο καφενείο. Έχει ο να τρώει τραχανά. Εγώ δεν πάω σπίτι, θέλω γούνες. Έχω παράδειση. Α, πλούσια. Τυρλίκουσαν, τυρλίκουσαν, βρίσκαντας του μάχια. Τι ατσιάσουμε. Όπαν καλή είσαι, παπούτσι βλέπω, τελευταία μόδα, από το κινέζικο ψώτσις. Τι αντρέπεσαι, έλα μαλλιά, αντρέπεται. Η ντροπίτσα τρώει πιτρίτσα, αλλά το μπουκάλι καλά το συνάιζ. Άρα μστάκι να χαρώ. Κοντός με τη μουστάκα, είναι η γάτα, είναι η γάτα. Κι άλλες ξαπόγκαν, είπαν παραπάν χρήντικες του Λανίφουρου κράταραν. Τι καλά μπρε φέτο.
Έχουμε ψαζέστα, πέρας πλευρητόφκαμε. Ζορδόφκιν ο άλλος. Σύλλογος Χιάτιστας, Άγιος Κόντεστος. Προσωρινά στείλτε αιτήματα, παιδιά. Τα καταγράφω κανονικά. Ρίξτε οι τύσεις. Αυτό τις γράφει τις τύσεις μου. Βοηθιά σας, κουρκίδα. Βοηθιά σας.
Φύγει βάσανο από μένα, δεν σε θέλω πια. Α, μάλιστα. Άλλαξε στάση, μπες στην εκδοτική τη δράση. Τι λες, κουλέτη, διαζύγιο σε άνω κάτω βόλιο, αγάπη μου σε δισένσα. Ήρθε καιρός να χωριστούμε, πάρε εσύ το δρόμο σου, να πάρω κι εγώ το δικό μου. Να είναι καλό και για τους δυο μας. Ο γάμος τέλος, αγάπη μου, δεν πάει άλλο, χωρίζουμε. Μπράβο της μάνας να συμφωνείς, ψυχώς της πια. Τα παιδιά ποιος θα τα πάρει, ας αποφασίσουν. Είναι τραλά, ξέρουν αυτά. Υγεία και να είναι πάντα όμορφος και να έχει ένα high style τώρα και σε καθένας.
πάει στα μερόξα. Η καρδιά της δικής Μακεδονίας σήμερα χτυπά στη Τσάτσα με τον Μπουμπουσάρια. Τα Μπουμπουσάρια της Τσάτσας είναι μια στιγμή αφιερωμένη στο πνεύμα στην Ξενέσσα και έχουν ένα δικό τους τρόπο ζωής και έναν αθώο αυθορμητισμό. Τα Μπουμπουσάρια έγινε σταθμός, είναι ο σταθμός που έχει σχέση με το γλέντι, με το ξενύχτη και με τη διάσωση της πολιτικής μας κληρομιάς και ταυτότητας. Η λέξη Μπουμπουσάρια λέγεται είναι παραφορά του ονόματος Έμπουσα. Ήταν Έμπουσα, φανταστικό τέρας με πόδια γαϊδάρο, που άλλαζε μορφή από τη μια στιγμή στην άλλη. Η Τσάτσα την παράδοση ζει και μας συγκινεί, γιατί αποτελεί την πιο γνήσια έκφραση της λαϊκής ψυχής σε αυτού του τόπου. Η Τσάτσα είναι αστήρευτη πηγή παράδοσης και πολιτισμού. Λεβεντογένα Τσάτσα, μέσα στα βουνά κτισμένη και με την ιστορία σου στον κόσμο ξεχωρισμένη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Κύριε Πότα, να ρωτήσω ένα κομμάτι μόνο, ένα που θέλω να μας πείτε. Ξορκίζεται το κακό με αυτόν τον τρόπο? Ξορκίζεται το κακό σήμερα, Θεοφάνεια. Ναι, αυτός είναι ο συμβολισμός του νερού των Θεοφανίων. Το πατροπαράδοτο καρναβάλι, τα μπουμπουσάρια που λέμε, το οποίο ξεφαντώνουν όλοι. Νομίζω είναι ευνοεί και η μέρα ευνοούν όλο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ για να διασκεδάσουμε, διότι το αξίζει η Τσάτσα, το αξίζει το Βόλιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Τσάτσα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, μια υπέροχη μέρα, υπέροχη πόλη Τσάτσα. Και έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο, τα μπουμπουσάρια, στο οποίο καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει. Χρόνια πολλά, να περάσουμε όλοι καλά και του χρόνου με υγεία. Κύριε Τσουμάνη, χρόνια πολλά, η σχέση θα γιορτάζει. Χρόνια πολλά, εύχομαι καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζεται το 15ήμερο το εορταστικό στην περιοχή μας. Σήμερα έχουμε το καρναβάλι της Τσάτσας. Εύχομαι σε όλη τη Τσάτσα και σε όλο τον νομό μας χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή φώτιση σε όλες και όλους. Η σημερινή εκδήλωση, η σημερινή γιορτή κρατάει αιώνες. Είναι μια γιορτή για την φώτιση, για την ευγονία, για καλή σοδειά, για αγιασμένα ύδατα, γιατί το νερό είναι η αρχή και η πηγή των πάντων. Με αυτή την έννοια, οι πρόγονοί μας και εμείς σήμερα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του μέλλοντος. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Τις παραδοσιακές τους στολές φόρεσαν οι κάτοικοι της Λευκοπηγής Κοζάνης. Κάθε χρόνο, ανήμερα του Αγιανιού, αναδυώνει η γιορτή της αγάπης.
άντρες και γυναίκες δημένες με παραδοσιακές στολές και συνοδεία ορχήστρας, χορεύοντας και τραγουδώντας, επισκέφτηκαν διαχρονικά όλα τα σπίτια του χωριού που είχαν εορτάζοντες Γιάννηδες και είπαν τα χρόνια πολλά. Στο τέλος, όλοι κατέληξαν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη, στο κέντρο της Λευκοπηγής, όπου είχαν στηθεί και τα τραπέζια για το καθιερωμένο γεύμα της αγάπης. Γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προδρόμου. Ο Άγιος Πρόδρομος είναι ο ακλόνητος στήλος για τον καθένα μας. Είναι η ελπίδα στην απελπισία, είναι η χαρά στον πόνο, είναι η μόνη αληθινή η παρηγοριά. Είναι το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι της ζωής μας για τους κατοίκους της Λευκοπηγής. Το πανηγύρι αυτό στείνεται, έχει το νόημα της κοινής συναισθίασης, το λεγόμενο τραπέζι της αγάπης, που έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη Λευκοπηγή, γιατί δημιουργεί σχέσεις οικογενειών, φιλίας και αλληλεγγύης προς όλους τους κατοίκους. Τα νέα τα ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν τη χρονιά που πέρασε φέρουν το κανίσκι στον Άγιο ως έκφραση αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης για το καλό τους ξεκίνημα της Λευκοπηγής. Προσπαθούμε όπως όλοι να τηρήσουμε την παράδοση όρθια, γιατί αυτή θα μας ανυψώσει και εμάς και θα δημιουργήσει καλύτερο μέλλον και για τον τόπο μας και για όλους μας προσωπικά. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και η χάρη του Αγίου Προδρόμου να σκεπάζει όλους μας. Σας ευχαριστώ. Βάια Παρματά, Λευκοπηγή. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, να είστε καλά. Αυτό το πανηγύρι εδώ στην εκκλησία, από πάπου προς πάπου, όποιος παντρεύονταν αυτήν τη χρονιά, έφερναν κανείς και στον Άγιο Πρόδρομο. Τότε εκείνα τα χρόνια έφκαναν πίτες με ψημένα πέτορα. Έφερναν για πράκια, κρασί, τηγανιές και συνέχιζαν πολλές παρέες εδώ, κάθε παρέα και τα όργανα της και συργανούσαν στα σπίτια. Και μετά συγκεντρώνονταν εδώ στον Άγιο Πρόδρομο και χόρευαν. Έστωναν το τραπέζι, έβαζαν πίτες, έβαζαν το κρασί, έβαζαν τα γιαπράκια, την τηγανιά και χόρευαν. Έκαναν γιορτή για τον Άγιο Πρόδρομο. Τον τιμούσαμε. Και συνεχίζεται ακόμα αυτή η παράδοση. Και ντύνονταν άντρες, γυναίκες, πολλοί κόσμος ντύνονταν. Έτσι είναι αυτή η παράδοση. Και το συνεχίζουμε και εμείς τώρα. Και να είμαστε καλά και εσείς να είστε καλά. Καλή χρονιά. Πιο ωραίο και το πιο ωραίο. Από τα πιο ωραία μάλλον, πολύ ιδιαίτερο. Όλα αυτά τα έθιμα που γίνονται και στην περιοχή εδώ, αλλά και σε όλο το Δήμο, έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ταυτίζονται με την ιστορία, με την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων, με τις παραδόσεις τους, με την ταυτότητά τους. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι στα χωριά το τηρούν με πολύ έτσι, σημαντικό τρόπο και με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα και σχεδόν κάθε σπίτι έχει ένα Γιάννη. Καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουν όλοι και του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα καλύτερα. Οι γονείς μας εδώ ήταν γύρω-γύρω 10 ντουζίνες όργανα και χόρευαν με χιόνια, με βροχές, καρκόταν και από άλλα χωριά. Ναι, είναι τα τραπέζια της αγάπης. Άντε, ναι, ναι. Στην υγειά σας χρόνια σας, πολλά. Στην υγειά σας, στην υγειά σας, εδώ είναι κόσμος. Λίβα κι ας το πιούμε κι ας μεθυσούμε ετούτον ετό χρόνο ας το βλεμπισούμε. Και του χρόνου, ναι. Και του χρόνου στην υγειά σας. Στην υγειά μας. Σας και τους κούρες να κάνουμε τόχα. Εδώ στον Άγιο Προδρόμο, στον Άγιο το Μεγάλο, στον Άγιο το Μεγάλο. Πανηγύρα, λε πανηγύρα, πανηγύρα κι γεννούντα, πανηγύρα κι γεννούντα, μεγάλο πανηγύρι.
Μέχρι το Πάσχα του 2018, η παλαιοντολογική έκθεση της Μηλιάς Γρεβενών, την οποία βλέπετε στο ρεπορτάζ που παρακολουθείτε, θα μετακινηθεί σε έναν νέο, πιο αναβαθμισμένο χώρο που θα βρίσκεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ήδη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Δήμος Γρεβενών έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες και με την μεταφορά των πολύτιμων εκθεμάτων να αποτελεί μια σχολαστική και πάρα πολύ προσεκτική εργασία. Η έκθεση, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο ένα και πιο γνωστή. Και μάλιστα αρκετά είναι τα σχολεία όπου μαθητές και μαθήτριες έρχονται στον χώρο αυτό για να δουν από κοντά τα περίφημα αυτά εκθέματα. Εδώ υπάρχει ένας θησαυρός. Υπάρχουν μοναδικά εύρηματα. Ο ΦΛΑΣ ήρθε σε επαφή με την καθηγήτρια γεωλογίας στο Απιθύτα, Ευαγγελία Τσουκαλά, η οποία από το 1990 έχει φέρει στο φως τα μοναδικά αυτά πολυθώματα που έχουν ήδη μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Οι έρευνες μου στα Γρεβενά ξεκίνησαν από το 1990, όταν πληροφορίες που έδωσε ο Δημήτρης ο Ζησόπουλος, ένα παιδί από τα Γρεβενά, ότι στην αυλή του παππού του βρέθηκαν απολυθώματα από έναν ελέφαντα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας την περιοχή Αμπέλια στις παρυφές της πόλης των Γρεβενών, ανακαλύψαμε έναν ημιτελή σκελετό ενός ελέφαντα, ο οποίος χρονολογήθηκε 200.000 χρόνια. Αργότερα, από ένα σημείωμα που διάβασα του δασκάλου μου, του καθηγητή Ιωάννη Μελέντη, ότι στο χωριό Μηλιά Γρεβενών κάποιος Θανάσης Δελιβός βρήκε απολυθώματα, επισκεφτήκαμε την περιοχή και εκεί πέρα έγιναν οι μεγάλες ανακαλύψεις το 1996. Το 1997 ανασκάψαμε το πρώτο μεγάλο ζευγάρι των χαυλιοδόντων με μήκος 4,39, ο μεγαλύτερος, και το 2007 ανακαλύφθηκε και ένα δεύτερο ζευγάρι γιγαντιαίων χαυλιοδόντων 5 μέτρων και 2 τοστών, και τα δύο τα ζευγάρια αυτά κατοχυρώθηκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Παράλληλα όμως, τα πολυθώματα που βρέθηκαν μαζί με αυτούς τους χαυλιόδοντες μας έδωσαν την εικόνα της περιοχής πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια και είχαν το εξής ενδιαφέρον, ότι αυτά αποτελούν μοναδικότητες, μερικές παγκοσμίως. Πρώτη φορά στην Ελλάδα βρέθηκε ένα σπάνιο είδος μεγάλου βοηδούς, το οποίο ονομάσαμε και Γκρεβενομπός, προς τιμή των Γρεβενών, Γκρεβενομπός αντίκβους. Αυτό εδώ πέρα υπάρχει πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο εδώ στα Γρεβενά. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των μοναδικοτήτων, ήταν ένα έργο, το οποίο ένα όραμα που είχαμε, να γίνει ένα μεγάλο κέντρο παλαιοντολογίας στην περιοχή της Μηλιάς, όπου θα στέγαζε όλα αυτά τα πολυθώματα και τις αναπαραστάσεις τους και τις ερμηνείες του παλαιοπεριβάλλοντος. Όμως αυτό εδώ πέρα το όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι μια ανακαίνιση του παλιού σχολείου της Μηλιάς με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, υποδειγματικό, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο και μέσα έχουν έρθει ήδη οι προθήκες, οι οποίες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Θα γίνει μεταφορά αυτών των απολυθωμάτων με το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και θα γίνει αυτή η δουλειά γύρω στο Πάσχα. Νομίζουμε ότι αυτή η έκθεση που θα γίνει με τη συνεργασία ειδικών από την Ολλανδία που ήδη έχουν συνεργαστεί μαζί μας, ότι θα είναι μία από τις καλύτερες εκθέσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν επάξια την παλαιοντολογία, η οποία έχει μία θέση διεθνώς στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή εδώ πέρα διαδικασία που θέλει πολλοί ειδικούς θα επιτευχθεί βεβαίως με τη συνδρομή του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος μας έχει βοηθήσει σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, και νομίζω ότι με αυτή την καλή συνεργασία που έχουμε θα έχουμε και τα καλά αποτελέσματα. Τώρα να πούμε, κυρία Τσουκαλά, ότι έχουμε και τις εικόνες που βλέπουμε, οι οποίες είναι από τον παλιό χώρο που φιλοξενούνταν όλα αυτά τα χρόνια τα πολύτιμα αυτά εκθέματα. Τώρα θα μετακινηθούν στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Όπως βλέπετε, τα πολυθώματα εκεί πέρα είναι επό είδος, ας πούμε, αποθήκευσης. Δεν είναι μουσιακός ο τρόπος αυτός που είναι προστατευμένα μέσα σε αυτό το κτίριο της πρώην κοινότητας της Μηλιάς. Τους λείπει το πληροφοριακό υλικό, τους λείπει αναπαραστάσεις, τους λείπει και κάτι της που θα μπορούσε ένας και ξένος επισκέπτης να πάρει από αυτήν την ως ενημέρωση. Γι' αυτό και χρειαζόταν οπωσδήποτε μία αναβάθμιση αυτής της έκθεσης. Βεβαίως έχουν κρατηθεί σε αυτόν τον τόπο όπως τα βλέπετε και είναι μια πολύ ωραία έκθεση επίσης, διότι έχει και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μέχρι στιγμής πάνω από 30-40.000 κόσμος την έχουν επισκεφτεί, την ξέρει όλος ο κόσμος διεθνώς στον πλανήτη, διότι διοργανώσαμε το 2014 το Διεθνές Συνέδριο
για τα μαμούθ και τους συγγενείς τους, όπου ειδικοί από όλο τον κόσμο ήρθαν και θαυμάσαν τα πολυθώματα αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Τσουκαλά. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που τα έφερε όλα αυτά στο φως, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να γίνουμε αυτό που λέμε επίκεντρο παγκόσμιο ενδιαφέροντος? Γιατί σε άλλες χώρες φαντάζομαι όλα αυτά θα είχαν γίνει πολύ πιο νωρίς. Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Διότι η παλαιοντολογία είναι η επιστήμη που δεν έχει βρει τη θέση της στην Ελλάδα ακόμα, και το δικαιολογώ αυτό, διότι δεν υπάρχει καμία παιδεία, καμία κουλτούρα πάνω σε αυτή την επιστήμη. Αν και σε όλα τα μουσεία φυσικής ιστορίας όλου του κόσμου υπάρχουν ελληνικά απολυθώματα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Στην Ελλάδα σε κανένα επίπεδο της εκπαίδευσης δεν διδάσκεται η παλαιοντολογία και η γεωλογία. Πιστεύω ότι τα Γρεβενά είναι ένα κέντρο παγκόσμιας προσέλκυσης γεωλόγων και παλαιοντολόγων, διότι είναι ένα απέραντο γεωλογικό μουσείο με όλα αυτά που έχετε και τα έχει αναδείξει η Άννα Ιράσιου, η γεωλόγος που βρίσκεται, που μένει εκεί στα Γρεβενά, με τον αγώνα της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η παλαιοντολογία που τουλάχιστον τα 27 αυτά χρόνια προσπαθώ να τη δώσω και αυτό εδώ πέρα το μεγάλο το ενδιαφέρον. Είναι στο κέντρο του κόσμου, αρκεί να το καταλάβουμε εδώ και να δώσουμε να επενδύσουμε σε αυτό. Επιμένω ότι η Δυτική Μακεδονία γενικά έχει τόσα πολλά ενδιαφέροντα που μπορούν να αναδειχτούν μέσω της παλαιοντολογίας και ιδίως για τα προφοσκηδωτά. Έχει ήδη δημοσιευτεί ένα άρθρο μου για αυτό που σας λέω στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνης, που είναι ένα πολύ έγκυρο περιοδικό. Και θα δείτε ότι μέσα από αυτό μπορεί κάποιος να συνδυάσει μια γεωτουριστική διαδρομή, ξεκινώντας να πάει να επισκεφτεί τα μουσεία και στην Πτολεμαίδα και στον Όστιμο και όπου υπάρχουν παλαιοντολογικά ευρήματα, να τα δει και να περάσει μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, διαδρομή, και να μάθει και να θαυμάσει.